Με τα ψέματα πήγε 30 Μαρτίου και συνεχίζουμε και είμαστε κλεισμένοι μέσα. Τελευταία μέρα πριν το περιορισμό και χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί, Χέπα! Χέπα! Κορονοϊό έχω! Έλα, πες μέσα! Περαστικά! Περαστικά σε σένα! Γρήγορα! Μη μιλάς! Πού πάει η γιαγιά? Εκεί θα καταλήξεις κι εσύ! Γιαγιά, βάλε ένα... όχι κολάρο! Βάλε γάντια, βάλε μάσκα, βάλε κάτι! Βάλε να σωθούμε! Κρίμα! Να! Μπήκες καθόλου. Ματιάζεσαι? Ναι, γιατί ματιάζομαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Κοντζαμάν άνθρωπος. Δεν φοράς μια μάσκα. Εγώ έβαλα γάντια μάσκα αυτά εδώ πέρα. Τι κάνεις? Μα εγώ δεν. Τι είσαι εσύ δεν. Ήρθα εγώ με όλα τα κουμφόρ και τις ανέσεις και εσύ ήρθες ξεβράκωτος. Γάντια προπέρσι να βάλε κάτι. Βάλε το βρακί σου ανάποδα. Δεν υποφέρεσαι. Παναγία μου και Χριστέ μου. Καλά ρε, εδώ είπαμε... μάσκα δεν μου είπες να βάλω. Τι μάσκα να βάλεις? Ξέρεις τι ψάρι έχει εδώ? Ξέρεις τι ψάρι κάνει εδώ? Μόλις φτάσαμε τώρα στο μέρος και προσπαθούμε να αποφασίσουμε αν θα κάτσουμε εδώ ή όχι. Τι! Φύγουμε! Δεν είναι για το εκεί, είπε όλο φύτρες. Κι όμως είναι καλά. Είναι καλά, άμα χάσεις καμιά δεκαριά από το νιές, καλά είναι. Άτε, πάμε στράπ. Εκεί θα φτάσουμε βράδυ. Δεν πειράζει. Φτάσαμε στη μαγευτική παραλία. Ωχ, μαλάκα τρόμαξα! Τι είναι ρε μούργο! Μαλάκα, με ακούμπησε, νόμισα. Ένας μούργος. Λοιπόν, στήσεις εσύ τα καλαμάκια σου. Θα παίξω λίγο με το σπινοκάλαμα, έτσι να απολαύσω λίγο την παραλία. Παίξε γρήγορα. Και τα μυαλά σαν κάγκελα. Χρήστο! Τι έβγαλες? Πούντο. Εδώ έβαλα μαμούνι. Ο ανθρακορίχος εμφανίστηκε. Ποιος? Εσύ. Όπου έχεις ένα φως, γάμισέ τα. Μικρό είναι, αλλά επειδή το έχει καταπιεί, δεν μπορούσε να ζήσει. Θα δούμε, μπορεί να έχει διάφορα ψάρια μέσα. Θα ψαρέψουμε και έξω και μέσα. Τα δολώματα που έχουμε είναι... ό,τι βρήκαμε, όχι ό,τι ανάγκης. Βρήκαμε. Ό,τι είχαμε εμείς αποθηκευμένα. Ναι, αποθηκευμένο, ναι. Αποθηκευμένο, κατεψυγμένο μαμούνι. Κόκκινο τυσάμου, παστομένο και φρέσκο. Κάνα τσουτσουνάκι, ξέρω, κατεψυγμένο, λίγο αλατισμένο. Θα δούμε αυτά τα εφόδια και θα πορευτούμε αναλόγως. Ολέ! Έχουμε και παρεούλα. Το σκύλο. Έλα εδώ ρε. Πού πας? Πού πας ρε? Έλα εδώ. Και εκεί που έστεινα τα καλάβια μου, ξαφνικά, χτύπησε του Χρήστου το πενταχτάρι. Χρήστο. Λοιπόν, το πήρα στο χέρι. Ναι. Δεν το πήραμε το ψάρι, αλλά τραβούσε κατά μέσα. Περιμένουμε με ανυπομονησία. Μην περιμένεις τίποτα. Ζόγκ. Τίποτα, θα το επανατοποθετήσουμε στη θέση του. Ναι. Θα ξύσουμε λίγο τη μύτη.
Θα βγάλουμε πετάξουμε αυτό προς τα σένα. Το κακάδι. Πρέπει να ήταν κάποια τσιπουρίτσα. Τραβούσε κατά μέσα. Αυτά τα ψάρια είναι ανόρεξα τελείως. Αλλά κάτι κινείται μέσα, κάτι κινείται. 3 με 5 θα τρώνε τα ψάρια. Την ώρα που θα κοιμάσαι. 3 με 5 λοιπόν, ραντεβού. Σπίσε το φακό αυτό που είναι σαν να... σαν ανεμοστρόβιλος. Τι ανεμοστρόβιλος είναι. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Κρίμα. Δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να εστιάσω. Μουρμουράκι. Μουρμουράκι. Ναι. Κρίμα. Καλό είναι. Ναι, καλό είναι. Εντάξει. Αν βγάλουμε καμιά 50 τέτοια, καλά είναι. Μια χαρά. Κρίμα. Εντωμεταξύ... δεν είμαι καλά. Γιατί δεν είσαι καλά. Βαρέθηκα να περνώ καλά. Εντωμεταξύ τσακάλια ακούγονται από πίσω. Για μισά τα είχε ένα ρουλιακτό πριν, λέω ότι θα μας πάει όλα εδώ πέρα. Πες μας σε δόλωμα, σε τι πει δόλωμα. Σε κόκκινο. Κόκκινο είναι ακόμα πάνω. Είναι ελιάκατα. Ελιάκατα λέγοντας ότι είναι... ελιάκατα, ναι. Καταλάβαμε, ναι. Ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες. Ακούμε... από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ακούμε τσιρίδες με κάτι σαν τσακάλια, λίγη τι σκατά είναι. Λοιπόν, είδαμε εξωγήινους. Θα δούμε τον Χριστό Φαντάρο. Άντε πάμε, 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 πάμε. Μαλάκα, πού θα με πάει. Σοβαρή, φίλε. Μην φέκλεις θάλασσα, μην φέκλεις θάλασσα. Όχι, όχι. Κάτι μεγάλο είχε ο Χρήστος. Μην φέκλεις μέσα, λοιπόν. Δεν φέγω μέσα, δεν μπορώ να δω. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Αυτό θα το κρατήσω. Ναι. Θα το δώσω στο θείο μου. Υπάρχουν κάποιοι που τα τρώνε αυτά. Το είναι... τρώνε, πολύ το τρώνε, εντάξει. Το τρώνε, ναι, είναι μεγάλο, εντάξει. Πρόσεξε μη σε δαγκώσει, ε. Άντε σταμάτα καλή. Άρα εκείνες οι τσιμπιές που πήραμε μπορεί να ήταν και... όχι, τα μουγκριά είναι πολύ λέμαργα. Λέμαγα, λέμαγα. Έχα φαγιά. Είναι μεγάλο. Μεγάλο μπουγκρί. Πάμε παλικάρια. Εδώ έχω πετάξει γάμπαρι. Αλλά πολύ πιθανόν κατά το πέταγμα να έχει φύγει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Οπότε μάλλον θα βάλω και εγώ μαμουνάκι εδώ πέρα. Αυτή δουλεύει. Να το κρύτος πάλι. Πάνω. Να το και πάλι. Δεν ξέρω. Βγάλαμε το παιδί. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Είναι μαλάκα, είναι μικρό μουγκράκι. Κάναμε ένα ωραίο σαντουιτσάκι. Δεν μιλάω σε σένα. Καρικλίτσες. Μάλιστα έκανε όλα ψίχουλα. Μπαγλαμάς. Κοιτάξτε εδώ καθαριότητα. Από εκεί να καταλάβετε. Πάει! Ήτανε κατακή η σακουλίτσα. Ναι. Ήταν ανοιγμένη και έλειπε και το μουρμουράκι και το λιγδάκι. Η γάτα... Νάτι. Κακό στον καιρό. Σα ψάλλω. Καλά μωρί, είπαμε να φάμε και να ψάρι. Για φάγες! Πώς το κόβεις. Για να δούμε εδώ πέρα λίγο τι πατέντα. Μετά θα... και δεν είχε μάνα μου να κρεμάσει τα ρούχα. Μετά που θα απλώσουμε τα ρούχα. Είχαμε ένα αισθητό ανέβασμα προς τα πάνω. Έχουμε βγάλει 2 αστερίες από εδώ πέρα και το, μετά το μπουργούρι. Είναι βραδιά... πόσες αστερίες έβγαλες από εδώ? 2 και ένα από και 3. Και άλλους 3-6. Και ένα που θα βγάλεις τώρα 4, την κάνουμε την ψαρώσου. θα το πάρεις. Θα το πάρω χεράτα. Ήταν καλό τράβηγμα. Ναι, φοβερό. Το είδαμε από μακριά. Άμα δεν είναι πάνω, άστο. Τι δόλωμα έχεις εδώ? Τι έχω? Ναι. Κόκκινο παστομένο. Και ναι, επιτέλους έβγαλα κι εγώ ένα κακαρελάκι. Το οποίο βέβαια είναι μικρό.
είναι και άλλα ψάρια, να ξέρεις. Λες. Σκατό ψαρό. Μουγκρί στο μουγκρί, μουγκρί στο μουγκρί. Άσυ χτύρ. Βάλει καραμανάκι ρε, όχι μαμούνια και τέτοια. Βάλει καραμανάκι πάνω, παστομένο. Κάστο να ψαρέψει μόνο του. Μάθε μπαλίτσα. Έτσι θα εξηγώ ωραία. Ρίξω μέσα και πάμε μέσα λίγο στο αυτοκίνητο να ξεκουραστούμε. Να ράξουμε, να ράξουμε. Να κοιμηθούμε. Τι ήταν αυτό που άκουσα? Ήρθε η ώρα για Νάνη, πίνοντας αγάκι. Η ώρα είναι 1:30, παιδιά. Βγάλαμε όλα τα μουγκριά της παραλίας. Κατέβασε λίγο τα σάλια σου. Κατάπιε λίγο. Γεια σε ακούσω. Τώρα καλύτερα. Έστρωσε. Κατέβηκε το σάλιο κάτω. Έχει μουγκριά η θάλασσα, ρε, απόψε. Μουγκριά και αστερίες. Καλά, αστερίες. Έχουμε αστερώσεις που θα φάμε αύριο. Ρε, τι γίνεται, ρε. Πού τα ψάρια. Κοίταξε, όταν έχει μουγκριά δεν έχει απ' τ' άλλα. Αλλά τώρα η ώρα είναι για ξεκούραση και το πρωί θα αλλάξουμε μέρος. Νάνη. Κλείνει το φως. Πέφτει το φως να κοιμηθούμε. Γιούχου! Ξύπνα ρε. Παίζει και το καμπανάκι σου. Και το καμπανάκι παίζει. Ένα αμάξι. Κοίτα πόσο πέσανε τα νερά. Κάσε! Έχει! Έλα, κάτι έχω! Τι έχει! Αρχαρία! Α! Μουρμούρα! Πρωινή! Πρωινή είναι από το βράδυ! Hey! Πρωινή από προχθές! Κάκι ένα σκυλάκι! Αυτή είναι η μάνα! Παναγία μου! Όπου το έχει καταπιεί, ε! Όχι εδώ! Όχι εδώ! Hey! Πάει το μουγκρί. Μας πήραν το μουγκρί ρε μαλάκα. Κοιμόμαστε αν έξω μας τρώγαν οι γάτες. Μαλάκα, δεν υπάρχει το μουγκρί. Άλλος ένας αστερίας.
400 κιλά με αυτό το μικρή. Όλο με φέρνει τζάμπα. Έλα μου λέει και μετά μου λέει φύγε. Πάνω είναι. Μπα. Τράβηξε καλά ρε. Άστο να το πάρει. Λες. Άστο να το πάρει. Τζαμπανά από την κάμερα ρε. Μαμουνάκι. 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 Ζήψα ρε βίσαι. Από εδώ μπες μέσα με βάρκα. Τη ζητιανιά δεν την μπορώ. Τι είναι η ζητιανιά. Εγώ εκεί θέλω να πάω. Στη μύτη δεν καταφέραμε να πάω. Να πας αλλά... Το αυτοκίνητο δεν καταφέραμε. Ξέρω, πήγαμε μέχρι... Μέχρι την πρώτη παραλία καταφέραμε και κατεβήκαμε, αλλά μετά κολλήσαμε. Κολλήσαμε δηλαδή, μα... Όλα μπορεί να περνάει, το Volvo πρέπει να είναι πιο ψηλό. Το Volvo δεν είναι δικό μας, πρέπει να είναι κοινού. Εδώ δεν τρώνε τα άλλα, θα βάλω αυτό. Πιο μικρή το λουσικά, θέλαμε κάνα μικρό ψαρό. Τι γίνεται εκεί. Τα 3-2. Οι γλάρι κάτι θα ξέρουν τι είναι εκεί πέρα. Δεν αφήνουν παραλία και παραλία. Μακάρι να μην είχε δίχτυα. Με δίχτυα ασχολούνται, αλλά τώρα δεν ξέρω αν τα πετάνε τώρα ή άμα τα μαζεύουν. Θα το γαζώσουν, άμα τα ρίξουν τώρα θα το γαζώσουν το κόλπο. Αλλά άμα έρχεται και ρίχνει δίχτυα σε αυτή την απόσταση, όχι τι να μπει από τον κόλπο, τι δεν θα μπει ποτέ. Ήρθε η ώρα της απομάκρυνσης από το Μαραθιά. Στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία μάλλον. Είχαμε γάτες, μουγκριά. Τσακάλια. Τσακάλια στο βάθος έπρεπε να έχει. Γεια σου σκύλε. I love you κάργα. Σκυλοζωή. Α, αυτά είναι. Να ήμουν σκυλή, να μ' αγαπούσαν πιο πολύ. Πάμε στο μέρος νούμερο 2. Πάμε παπάρα νούμερο 2. Την περιμένουμε ανυπομονησία. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι χωρίς δολώματα, εντάξει, τι περιμένεις. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν είχαμε δολώματα. Είχαμε φρέσκο κόκκινο, το οποίο είναι μέσα στο αίμα. Είχαμε παστομένο κόκκινο, που κρατάει το αίμα στη δολωσιά ακόμα καλύτερα. Ωραίο, είχαμε... μ' άρεσε το κόκκινο, το παστομένο. Ναι, δεν το είχα δοκιμάσει. Ναι. Μ' άρεσε. Σαν λουκουμάκι. Ναι. Είναι για νηστεία. Λοιπόν, έχουμε μάλλον, γιατί συνεχίζουμε. Είναι δολώματα ανάγκης βασικά. Δολώματα ανάγκης, αλλά έχουν αποδώσει κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες φορές. Για να δούμε. Έχουμε κατεψυγμένο μαμούνι, το οποίο μπορεί να ψαρευτεί. Ψαρευόταν χθες. Ψαρευόταν και σήμερα ψαρεύεται. Σήμερα σας γίνεται γέμιση στην πίτα. Γεια! Λοιπόν, ναι, έχουμε λίγο τσουτσούνι παστομένο. Έχουμε κάποια δεδομένα να χρησιμοποιήσουμε σε δολώματα. Με το ζόρι, γεια! Γαμάρες, ναι. Έχει κόψει ένα τόνο ξύλες, δεν θα πήγε. Δεν του κρέμασαν τα κάκαλα από κάτω. Λοιπόν, ο καιρός πυκνώνει. Μυρίζω τη βροχή που λέμε. Όχι, δεν έβρεξε σήμερα, αύριο. Χθες το βράδυ, παιδιά, έκανα και αυτοσχέδιες ποτασπίδες. Λέω, έχεις χαρτί? Μου λέει, τι το θες? Το θέλω. Θυμήθηκα, εγώ είχα τέλος πάντων. Και έκανα ποτασπίδες. Για να μην τον ακούω, έκανε έτσι. Τώρα λέω, περνάει το τρακτέρ. Λέω, μήπως να σκεφτείς να κυρίσεις από την άλλη. Έχεις δίκιο. Γύρισε από εκεί μεριά σαν πουλάκι. Α, δηλαδή όταν ήμουν προς τα σένα, τότε... Όχι, όταν ήσουν έτσι. Ανάσκελα. Κάτι με το ρινικό θέμα πρέπει να συμβαίνει. Αυτό μου λέει και η γυναίκα μου συνέχεια. Γύρω απ' την άλλη, γύρω απ' την άλλη. Έπασε μια μπάτσα και μια... Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Σκύλε.
πουλάει. Πού είσαι ρε, ναι. Πού να το δίνουμε και να φάει, θα έρχονται μαζί μας. Σκυλάκι ρε, ακολουθάει ρε. Συνεχίζουμε να πίνουμε Βαλεριάνα. Βαλεριάνα. Πόσιμη Βαλεριάνα. Βαλεριάνα, άνευ ζάχαρης. Νηστεύεις. Ε. Νηστεύεις. Όχι. Κάνω δίαιτα. Καστανή ζάχαρη, μόνο και τέτοια. Θα μπορέσω να πιω τώρα ή θα πνιγώ. Σιγά, σιγά. Σιγά ρε. Ούτε το ζάμα μας μπορούμε να πιούμε εξαιτία σου. Αχ, παιδιά, παιδιά. Τι άλλο κακό θα μας βρει. Όπως το όλοι ζητάζει. Δεν του φτάνουν 5-6 ώρες να κοιμηθεί. Με μάτιαξες ρε. Με μάτιαξες. Ναι, εγώ σε μάτιαξα. Άντε, εισηγείαν. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Κατά του κορονοϊού. Ναι. Ναι, η μάσκα. Είδαμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο ανάμεσα στις φυλλωσιές των δέντρων. Ένας κύριος είχε... Στις φυλλωσιές των δέντρων, λέει. Λοιπόν, ο άλλος είχε φαλάκρα με μακριά μαλλιά. Ήταν κάτι το οποίο ερέθησε τη σκέψη του Αποστόλη και το σχολίασε. Μια καντίνα παρατημένη... Ποιος ξέρει από πότε. Κρανίο τόπος, παιδιά. Πω, κάτι ελιές. Κοιτάξτε, παιδιά, κάτι ελιές. Ε. Τι μπορεί να έχει 500 χρόνια εδώ πέρα. Τον κακό στον καιρό είναι. Του έκανα και μια ερώτηση του Αποστόλη. Λοιπόν, πώς λέγονται αλλιώς τα χαμομήλια. Αυτά που ανθίζουν, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρει. Πες τώρα, έρχεται αμάξι τώρα και άστα... Δεν έρχεται. Αφού έφυγες. Ακόμα δεν μπήκα. Χοτέλ Αστερίας, ρε. Ναι, γι' αυτό βγάζαμε Αστερίες όλη νύχτα. Γαμώ το μπελά μου. Και λέω είναι δυνατόν, επειδή είναι το ξενοδοχείο εδώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο quiz. Στο πρωινό quiz. Πώς λέγονται αλλιώς τα χαμομήλια. Δεν ξέρω ρε φίλε, θα το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι. Θα αφήσουμε ένα κενό διάστημα, μπας και το βρουν να τα απαντήσουν. Εντάξει. Στο τέλος. Στο τέλος. Καθώς θα πηγαίνει, θα γυρνάμε Θεσσαλονίκη. Ωραία. Καθώς θα φτάνουμε Θεσσαλονίκη θα το φανερώσουμε. Εντάξει, okay. Θα με φάει η αγωνία. Ναι, φάει τα νύχια σου. Είναι πολύ μαντικό. Από τα πολύ μαλλιά πριν λίγο. Λίγο σκουλικίλα, αναπαστομένη. Έχουμε βάλει και τα αντισηπτικά μας, επειδή έχουμε απ' όλα. Δεν είναι και γελία ιστορία. Εμείς το διακομωδούμε και γελάμε και διασκεδάζουμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε την ευχάριστη πλευρά της υπόθεσης. Θα πέσουμε σε κατάθλιψη, τι να κάνουμε. Όχι. Αλλά έχουμε και τα μαντιλάκια μας, έχουμε και τα γαντάκια μας και τις μάσκες μας. Απ' όλα. Τι κάνεις, βάλεις κάτω 100 βαθμούς Κελσίου. Όχι, ήταν στη ζέστη. Και λέω γιατί έχει τόσο ζέστη. Είσαι θερμός άντρας. Χριστό. Δε σου γλάρο. Δε σου γλάρο εκεί. Κάπου ψοφίμιδα. Ο Αποστόλης λέει ότι η ύπαρξη των γλάρων σε ένα συγκεκριμένο σημείο υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει ψάρια. Βέβαια, σταματήσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Τώρα είμαστε μετά την Τωρόνη, έτσι. Ναι. Που και από τις δύο μεριές έχουμε θάλασσα. Και από εδώ έχει μια βουνοπλαγιά και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εγώ θα ανέβω λίγο προς τα πάνω. Α, έλα και εσύ, ζηλιάρη. Φεύγουν οι γλάρι. Πω, παιδιά. Ανεβαίνουμε το λοθάκι. Πού πας καλέ, σιγά σιγά. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει απίστευτη θεία από εδώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Πω. Τι να λέμε. Πρόσχε, μην πέσεις καλέ. Απίστευτη θεία. Και λίγες παπαρουνίτσες. Να χαρώ εγώ. Τσουκνίδα. Εντάξει. Έλα κορονοϊέ να με πεις εδώ πέρα πάνω.
Έλα να μου εξηγήσει το όνειρο. Λοιπόν, ο Αποστόλης κατεβαίνει στο σημείο αυτό με δική μου παραγγελία. Παιδιά, αυτή την περίοδο η Αχινή, να ξέρετε, το Μάρτιο είναι αυγωμένη. Εδώ μπροστά που ξεβράζει το νερό έχει ένα σωρό μεγάλους. Δεν θέλουμε πολλούς. Μάζε και τα μανίκια σου, καλέ. Πιέπε. Τρία μανίκια έχω. Τρεις μπλούζες. Ωραία. Πρόσεχε που εκεί γλιστράει. Σιγά σιγά. Τους πιο μεγάλους. Μπροστά σου είναι. Ω. Και εκείνο και τον άλλον. Είναι τεράστια. Για να μην τρώγω τη αχινή, έχουν και ένα σπράκι. Ένα σπρώμαυρο. Βρε πάμε, άσε τώρα εσύ εκεί πέρα και άσε... Αυτοί όλοι είναι αυγωμένοι τώρα. Άντε, δεν τρώγονται. Βρε πάρ' τώρα εσύ τον αχινό. Πάρ' και με δρόμο τους πετάξουν μέσα. Τι στοίχημα βάζεις. Δεν μάζευα εγώ αχινούς, νομίζεις. Πώς κανένα δόλωμα. Κι ο άλλος εκεί μπροστά σου είναι, ρε. Κανένα δόλωμα να βάζει. Μια προφύρα. Δεν θα βρεις... Μην πας κατά κύριε, εκεί μπροστά είναι η αχινή, ρε. Μπροστά σου ήταν ο άλλος. Μην περπατάς ανάμεσα στις πέτρες. Ο άλλος είναι σαν τούβλο είναι μπροστά. Κοίτα εδώ, εδώ, εδώ. Θα τους ανοίξουμε και θα δούμε. Έλα, θα μου τους πετάς από πάνω. Προς εκεί, προς εκεί. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πάρα ακόμα ένα να γίνουν έξι. Να γίνουν έξι. Παλέπω ρε, τα καμπανάκια, βάλε ένα βαρύτη στα καμπανάκια βρε. Άρε στα βγάλε βρε, αφού αέρας τα σηκώνει ρε. Τα ρεύουν και... το περαλάτωμα, με καλάμια αυτά. Σα, εσύ τι έγιαξα ρε. Και φεύγουν όλοι άπαγοι. Το κουφό να πάτε, έχει πιο καλό φάρα. Ανέβηκε το καμπανάκι το Αποστόλη. Τι δόλωμα είχες. Από προχρηστή. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μη λες πολλά. Τι ρε. Σοβαρά μιλάς. Μη το έχεις τόσο πάνω τη μύτη του καλάμι. Λυγίζει η μύτη. Ακόμα δεν νιώθω κουτυλιές. Δεν πειράζει, σε κουτουλήσω εγώ μετά. Να δούμε. Βέβαια. Έχει ένα βάρος, αλλά ακόμα τίποτα. Κάτσε. Καχινό έβγαλε. Ωπα, κάτω, κάτω, κάτω. Λίγδα. Μπράβο. Τέλεια. Τι έλεγε το παλικάρι. Το παλικάρι τι έλεγε. Δεν έχει ξεπούρησε εδώ, ε. Άρα, ξέρεις τώρα εκείνος. Μπράβο. Ξέρεις τώρα εσύ. Τώρα έχεις πολύ ανοιχτά. 200 μέτρα. Μπράβο. Στο παστομένο. Και καλά, εντάξει. Είναι ενός χρόνου μανάκι σίγουρα. Άρα στο βγάλω κορή. Βγάλ' το μου, βγάλ' το μου. Και το ίδιο δόλωμα θα το ξαναπετάξουμε.
Φύγαμε από εκεί, παιδιά. Πού πήγαμε? Πήγαμε σε μια πολύ ωραία έτσι, παραλία, σε μια γωνία όμορφη. Ο Αποστόλης έβγαλε έτσι μια τσιπουρίτσα καλή. Εγώ έπιασα τα κακαλά μου και περπατούσα. Μου την έσπασες κιόλας. Του την έσπασα κιόλας, ναι. Πήρα τα καλά, μετά βάλω από εκεί πέρα, τον πέρδεψα. Λέω, θα σε επιδέψει, έχεις ένα ψάρι, θα στα κάνω χάλια τώρα. Άλλο πράγμα σου, ψάραμα δεν μου τη σπαεί, μόνο αυτό μου τη σπαεί. Α, πει τα μαλλιά, παλιό καιρέ. Α, σιχτή να πει. Πε τα μαλλιά του και του φταίνουν όλα. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια πολύ μικρή στάση στα Μουδανιά. Ο φίλος ο Απόστολος να ρίξει λίγο με το σπινό. Που δείχνει η κάμερα. Εμένα, εγώ μιλάω. Εσύ το δείχνει εκεί πέρα. Και εσένα δείχνει, εκεί δείχνει. Α, ναι. Α, μπράβο, έτσι πρέπει να δείχνει. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Μάθε μπαλίτσα. Εντάξει, εγώ ωραία. Μάθε μπαλίτσα, ναι. 100%. Κάθε καλή τη μύτη μου. Λοιπόν, θα πάμε λίγο και στα Μουδανιά. Μια τελευταία στάση. Ο Αποστόλης θα ρίξει με το σπινοκάλαμο. Εγώ θα βρέξω το κεφάλι μου στη θάλασσα. Θα σε πιάσω από τα πόδια και θα σε βάλω έτσι μέσα. Βαφτίζεται. Να δούμε τον πολύ κόσμο που θα ψαρεύει εκεί πέρα. Λες. Κρανίο τόπος, δεν πιστεύω ότι κινείται τίποτα. Έτσι. Είναι... Πραγματικά είμαι περίεργος να δω τι γίνεται στα Μουδανιά. Πιστεύω ότι το κακό είναι γενικό. Παιδιά, όπου και αν πήγαμε, δεν βρήκαμε ανθρώπους, δεν βρήκαμε ψυχή. Δηλαδή, έναν άτομο. Ναι, ναι. Δύο άτομα. Ναι. Δεν ήταν τα τρία, μαν. Έδωσε η εντολή η κινέζικη κυβέρνηση για την κατάσταση των θανάτων από τον κορονοϊό. Γαμιού το όλο. Δεν σε δω στα τέσσερα. Δεν σου ξεχωλιάσαι άλλο. Σαν τα κοτόπουλα. Πέθανα με αυτό το τσάλαμι. Αυτό ήταν, παιδιά. Α! Ναι, φεύγουμε. Στο καλό. Φεύγεις. Πριν καληνυχτήσουμε, μας χρωστάς μια εξήγηση. Α, ναι. Λοιπόν, να λύσουμε το... αυτό το quiz. Fan quiz είναι βασικά, τέλος πάντων. Για το χαμόμηλο. Α, έτσι. Ναι. Πώς λέγεται αλλιώς χαμόμηλη. Ναι. Ναι. Λέγονται μανουσάκια. Ναι! Ναι! Πίνετε τώρα που θα είσαι στο σπίτι, εγώ λόγω της αυξημένης νευρικότητας που έχω και της υπερέντασης, λοιπόν, πίνω βαλεριάνα υπό τη μορφή τσαγιού για να με χαλαρώ και τα λοιπά. Θα πίνετε μανουσάκια. Τώρα που θα είσαι μέσα στο σπίτι, λόγω του ιού, ένα τσαγάκι το βράδυ χαλαρώνει τις αισθήσεις, μπορείς να κοιμηθείς και πιο άνετα, να ευχαριστηθείς τον ύπνο σου, να μην πηγαίνεις στο κρεβάτι σαν τρελό. Λοιπόν, καλά, δεν έχουν όλοι αυτά τα προβλήματα τα δικά σου. Εντάξει, η καθημερινή. Πάμε σε μονόδρομο. Δεν ξέρω, άμα βάλεις και ένα ύψιλον. μπορεί να αλλάξει. Σε μονόδρομο νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Στρίψε δεξιά. Χάσαμε και τα λόγια μας, δεν πρέπει να μιλήσουμε εδώ πέρα. Εγκεφαλικό. Γι' αυτό είπα σκητούσε έτσι περίεργα ο άλλος. Ναι. Έφτασε στο τέλος μας η βόλτα που κάναμε. Εγώ θα πω αυτό που αφορά εμένα και που νιώθω καλά. Με έναν αδερφικό μου φίλο που τον ξέρω πολλά χρόνια, που γελάμε, χαιρόμαστε τη θάλασσα, πάνω απ' όλα να περνάμε καλά,
Γιατί ακόμα και το ξέρουμε και περισσότεροι, το χόμπι έχει εξελιχθεί σε φιάλτης. Πας για ψάρι και κοντεύουν να σκοτωθούν οι άλλοι. Ποιοι ρε? Άνθρωποι που για το ποιο μέρος θα καθίσω, τι θα κάνω κτλ. Να κοιτάμε να περνάμε καλά, παιδιά. Να κοιτάμε να περνάμε καλά. Και εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να νιώσω ότι θέλω να πάω να ψαρέψω και δεν μπορώ. Γιατί συμβαίνουν άλλα πράγματα. Είδατε ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων έχει κάποια κατάληξη. Παρεξηγήσεις υπάρχουν πάντα. Όχι, δεν μιλάω για τις παρεξηγήσεις. Και... Βλέπεις τώρα, συμβαίνει ένα γεγονός σημαντικό, υγείας, και όλοι οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να μοιραστούν πράγματα, συναισθήματα. Κλείνονται σε ένα σπίτι, θέλουν να χαμογελάσουν, να είναι κοντά στις οικογένειές τους. Δηλαδή, θα φτάσουμε να σκεφτόμαστε όπως παλιά. Δηλαδή, έπιαν άλλο ένα ψάρι και το μοιραζόταν 5 άτομα. Να μοιραζόμαστε τις στιγμές χαράς μεταξύ μας. Για να περάσουμε και τις δυσκολίες που έρχονται μπροστά μας. Γιατί πέρα από αυτό το κακό πράγμα που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν και θα συμβούν και άλλα χειρότερα πράγματα. Έτσι πως το νιώθω εγώ. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και αυξάνονται οι ανάγκες των ανθρώπων, οι τεχνολογικές ανάγκες, θα συμβαίνουν και τέτοια πράγματα γύρω μας. Έτσι δείχνει ότι πάμε συνέχεια. Πάμε κατά διάολου, πάμε. Σε πιο δύσκολες μέρες. Σε ένα φίλο που μου έστειλε κάτι, που ανέρισε μια φωτογραφία από τον τόπο που ψαρεύαμε. Λοιπόν, μου λέει, εσύ δεν ήταν αυτά που έλεγες και να καθόμαστε στο σπίτι και που εσύ πρώτος θα έλεγες και πήγες. Μου το είπε έτσι χαριτολογώντας, αλλά μου το είπε. Ναι, πολύ θα είναι. Η απάντηση που του έδωσα είναι ότι έχω την ανάγκη να είμαι κοντά στο Θεό. Στην εκκλησία δεν μπορείς να πας, στο μοναστήρι δεν μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας κάπου. Εκεί που δεν υπήρχε κανείς στη θάλασσα, ένιωσα ότι ήμουν κοντά στο Θεό. Με ένα αδερφικό μου φίλο, εγώ έτσι το νιώσα. Με τέτοια ησυχία, είχαμε και κάποια έτσι ζώα. Μας περιτριγίζαν σκυλάκια, γατάκια κτλ. Στην ουσία συνεχίσαμε την καραντίνα μας, δεν είναι κανένα. Ουσία συνεχίσαμε την καραντίνα μας, ναι. Είμαστε με τα αντισηπτικά μας, εγώ φοράω και κολλάρω και το αυγενικό μου εδώ πέρα. Είμαστε σε μια φάση που προσέχουμε όσο μπορούμε και ήμασταν απομονωμένοι από τον περισσότερο κόσμο. Και πραγματικά είδαμε πάρα. Με κανέναν δεν συναντηθήκαμε. Δεν συναντηθήκαμε κανέναν. Μόνο με καμιά πενταριά άτομα αγκαλιαστήκαμε στα. Φιλιά, αγκαλιές, λοιπόν. Πήραμε από το ίδιο μπουκάλι. Από το ίδιο μπουκάλι, ναι. Δεν είδαμε και πολλούς ανθρώπους, είναι αλήθεια. Τώρα να βλέπεις ένα-δύο άτομα να περιφέρονται μέσα στα χωράφια και να μαζεύουν κλαδιά αυτά. Είδαμε και μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Θέλω να το επισημάνω αυτό. Είδα μια εικόνα και στην παραλία που ήμασταν με τον πατέρα, τη μητέρα και το παιδάκι που είχαν, πες το μωρέ, το καροτσάκι και μάζευαν ξύλα. Και είχαν βάλει το παιδάκι μέσα στο καροτσάκι. Και είχαν βάλει και το παιδάκι μέσα στο καροτσάκι. Ήταν πολύ, πολύ ωραία οικογενειακή στιγμή αυτή, έτσι. Είδαμε έτσι ωραίες οικογενειακές στιγμές. Είδαμε ένα ζευγάρι το οποίο δεν φιλιόταν. Ηλικιωμένο που μάζευε ξύλα μέσα στο χωράφι. Ωραίες προσωπικές στιγμές μακριά από το πολύ τον κόσμο. Έτσι. Τελικά κάθε δυσκολία μπορούμε να τη δούμε και από μια θετική πλευρά. Πρέπει να το δούμε θετικά. Εγώ αυτές τις μέρες. Μας δίνεται ευκαιρία, ναι, για κάτι το. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος οικογενειάρχης, τώρα σε περιμένει η οικογένειά σου να πας με τα παιδάκια σου και πέρα να ασχοληθείς μέσα στο σπίτι κτλ. Εγώ αυτές τις μέρες που είμαι στο χωριό μου μαζί με τους γονείς μου, έχω ρίξει το απίστευτο γέλιο. Γέλιο που δεν το έρχονται και άλλες φορές. Γιατί οι άνθρωποι όταν έρχονται κοντά και περνάνε χρόνο μαζί και αφιερωθούν ένας τον άλλον, πραγματικά θα νιώσουν καλύτερα. Πραγματικά. Δεν το λέω τώρα για να βαντάρω κάποιο που βγάζει ένα μέτρο καθίστε με στο σπίτι. Μπορεί, έτσι, ναι. Μπορεί να υπάρχει και στο μέλλον τρομοκρατία πάνω σε αυτό, έτσι. Να είναι η αρχή για άλλα πράγματα μπορεί να συμβούν. Ότι μόλις συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός, όλοι σπίτια μέσα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την αισιόδοξη πλευρά. Και λέμε ότι είναι καλό να προσέξουμε. Και παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι δηλαδή. Συνήθως βλέπουμε τώρα τελευταία πολλούς ηλικιωμένους. Καθίστε μέσα στο σπίτι. Παίξτε και κυρίως εσείς, καμιά ξερή, καμιά μπλόφα, κανένα. Κύριοι, εδώ με το ζόρι προσπαθούμε να κρατήσουμε τους νέους, τους εφήβους μέσα και μας βγαίνετε εσείς για βόλτα. Μα εγώ σήμερα, μετά από μια εβδομάδα, δεν βγήκα, δεν βγήκα από το σπίτι. Και είμαστε σε μια φάση καραντίνας που απομονωθήκαμε σε μια παραλία με δολώματα παλιά που είχαμε, με λίγο φαγητό κτλ. Να περάσουμε καλά. Θέλει μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Αυτά, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Εγγραφή στο κανάλι μου. Δεν έχω, παιδιά, απλά και σας κάνω. Να είμαστε καλά, να περνάμε. Μπορείτε να ακολουθήσετε όμως τον Χρήστο στο Instagram. Στο Instagram το δικό του. Γιατί επιτέλους έκανε Instagram ο Χρήστος. Όχι, στο Instagram με ακολουθάνε μόνο κορίτσια. Αυτό εντάξει. Όχι, παιδιά, να είμαστε καλά. Έχουμε τρόπους να τα λέμε. Δεν θες και κανέναν άντρα. Θέλω και άντρες. Τσάντρι, τσάντρι.
Λοιπόν, είναι χωριάτικη έκφραση άντρες, τσάντρι. Επανομητική. Όχι, αυτό το λένε σε πολλά διάφορα χωριά, δεν έχει πανομορία επανομή. Θα είναι και τελευταία σου. Πρόσεχε μου στην πλήση μια λεπού εδώ πέρα, κανένα τσακάλι, καμιά αρκούδα εδώ και... Λοιπόν... Βγήκα να λέει στη Βαρκελόνη μέσα τα αγριοπούρουνα. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει κόσμος. Δεν κυκλοφορεί κόσμος. Δηλαδή τώρα πως είμαστε εδώ πέρα που βγήκα μια... Τώρα δεν ξέρω, βασίζομαι στο πάνω που είπες. Πού από τον άλλο πως πηγαίνει. Σήμερα τ' άκουσα ή χθες στη Βαρκελόνη μέσα εμφανίστηκε αγριογούρουνα. Μέσα στην πόλη. Ναι. Δεν υπάρχει κόσμος, δεν φοβούνται, αλλά μπήκαν. Εσύ φοβάσαι που το έμαθες. Εσύ φοβάσαι. Φοβάσαι. Μ' αρέθηκα να περνάω καλά. Τού σου ρε. Αυτά παιδιά. Υγεία και... Με δύναμη θα το ξεπεράσουμε και αυτό παιδιά. Θα τα ξεπεράσουμε όλα παιδιά. Να είμαστε καλά. Φιλιά σε όλους, να είστε καλά.